Μείνει καλοκαίρι από σήμερα. Ακριβώς. Θα έχουμε λοιπόν πολύ καλές καιρικές συνθήκες τις αμέσως επόμενες ημέρες. Βέβαια σήμερα αλλά και αύριο Μεγάλη Παρασκευή θα έχουμε κατά τόπους κάποιες αραιές συννεφιές και δεν αποκλείεται αύριο προς τα βορειοδυτικά τμήματα να συναντήσουμε και κάποιες έτσι πρόσκαιρες τοπικές βροχοπτώσεις. Όπως βλέπουμε βέβαια και στο χάρτη μας, θέλει προσοχή αυριανή μέρα σε ό,τι αφορά τους νοτιάδες, γιατί αυτοί οι άνεμοι θα ενισχυθούν αρκετά προς την περιοχή του Ιωνίου Πελάγους. Θα φτάνουν σε εντάσεις τα 7 τοπικά, ακόμη και τα 8 μποφόρ. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπετε χαρακτηριστικά ότι η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο και έτσι λοιπόν στη Βόρεια Ελλάδα αύριο θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 23 με 24 βαθμούς, κοντά στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας. Πολύ καλά τα νέα όμως για το Μεγάλο Σάββατο και την Ανάσταση. Θα δούμε τώρα στο χάρτη μας όπου αναμένουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα και μάλιστα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Βλέπετε λοιπόν ότι ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 24 με 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Θα δούμε ακόμη και 28 βαθμούς προς την περιοχή της Θεσσαλίας, κοντά στους 24 με 26 βαθμούς προς τα πιο έτσι νότια γεωγραφικά διαμερίσματα, με τις θάλασσές μας να είναι γενικά καλοτάξιδες. Αλλά και το παραδοσιακό σούβλισμα του Οβελία, την Κυριακή λοιπόν του Πάσχα, θα γίνει με πολύ καλό καιρό. Καλοκαιρινές θα λέγαμε καιρικές συνθήκες. Ηλιοφάνεια και πάλι σε ολόκληρη τη χώρα. Ίσως έχουμε κάποιες τοπικές συννεφιές προς τα πιο βόρεια έτσι, γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Και δείτε βέβαια θερμοκρασίες κοντά στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Βάλατε τα δυνατά σας, κύριε Μαρουσάκη. Μας πήγε λίγο δύσκολα μέχρι εδώ, αλλά αυτές τις μέρες τουλάχιστον θα το απολαύσουμε. Είτε φύγουμε είτε μείνουμε εδώ, εν πάση περιπτώσει ηλιακάδα. Εντάξει, και τη Μεγάλη Παρασκευή πάντα έχει λίγο μουντός καιρός, λες και πενθεί και μαζί όλος ο κόσμος, όλη η φύση. Λοιπόν, κύριε Μαρουσάκη, σας ευχαριστώ πολύ.